Ορίστε, αγοράκι μου. Καλησπέρα, φίλοι μου. Γενικότερα, με την ευρεία είναι του όρου. Ναι. Θες να μιλήσουμε σήμερα για τη γυναίκα. Η γυναίκα, το παιδί και ο κόσμος της, αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γέννηση. Όχι, φίλε, δεν θέλω να μιλήσουμε για γυναίκα. Έλα, φίλε, γιατί να μιλήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά να μιλήσουμε για ένα συνάδελφο. Συνάδελφο βασιλιά. Άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ναι. Έτσι, ο βασιλιάς Λεμπρόν. Ναι. Αυτός ο μάγος, αυτή η πεκτούρα η ατελείωτη. Άμα σου δώσει ένα χαστούκι ο Λεμπρόν. Μα γυρνά σε 6 μήνες. Να σου δώσει το σκαμπίλι στη Σιτία και να φτάσει στα ρίζια του Εύρω. Και να πει έφτασα να διακτηνιστεί. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, χθες έβαλε 44 πόντους. 10 rebound, 9 assist, ξεφτυλίστηκε, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στους Los Angeles Lakers, που αυτή την ομάδα τη συμπαθώ πάρα πολύ, λίγο με το χρώμα των ρούχων τους μπορούμε να το φτιάξουμε. Ναι, του Ρακλάδης αυτό. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, ξεπέρασε λοιπόν σε πόντους τον Τσάμπερλέιν, ανέβηκε στην πέμπτη θέση όλων των σκόρερ όλων των εποχών. Ο Τσάμπερλέιν τι χαρακτηριστικό έχει στην καριέρα του? Ήταν πολύ ψηλό. Όχι, έχει ένα στατιστικό που δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς ποτέ. Για πες. Έχει βάλει σε ένα παιχνίδι 101 πόντους. Και τώρα εγώ θα σε κάνω κόντρα ρελάνς και αν με απαντήσεις αυτή την ερώτηση, κόβω άνω κάτω άκρα και θα περπατάω μόνο με το σώμα. Μόνο. Κάνω το εικόνα αυτό. Περίμενα να το κάνω εικόνα. Χωρίς χέρια, χωρίς πόδια. Ξεκίνα, και να πηγαίνω με το σώμα. Πες μου εσύ έναν παίκτη Έλληνα του Ηρακλή, σε βοηθάω και σε λέω και την ομάδα, που έβαλε σε ένα παιχνίδι πάνω από 60 πόντους. David Ingram. Μαύρα τα μεσάνυχτα, μαύρα, νύχτα στάσου, λίτσα διαμάντι. Θα σε έλεγα εγώ για David Ingram ή για Steve Bart. Αυτή κανένα δεν έβαλε πάνω από 45 ποτέ. Έλληνας. Έλληνας. Ο Τάκης Καρατζουλίδης. Ό,τι να είναι με μαγιό. Λοιπόν, επειδή θα λες τώρα διάφορα. Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος. Έχει Ρουφιάνο πάρα πολύ καλό απ' έξω. Ο Μιχάλης Γιαννουζάκος. Ό,τι να είναι, συνεχίζει. Ναι, θα σε βοηθήσω. Ναι. Μούμογλου. Ο Μούμογλου. Εντάξει, δεν τον πρόλαβα. Ναι. Μπορεί να βάλει και 70 σε εκείνο το παιχνίδι. Πρέπει να κάνει 44 layup. Ποιο είχε. Έμεινε offside μόνιμα. Παίρνει τον μπάτ, πετούσε την μπάλα, layup. Καλό παιχνιδάκι αυτό. Ναι. Να πούμε λίγο να κλείσουμε το κομμάτι με τον Λεμπρόν, ναι. Το συνάδελφο. Ναι. Έτσι, συνάδελφος βασιλιάς και αυτός είναι χωρίς εισαγωγικά. Ναι. Έτσι. Πάνω από τον Λεμπρόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μάικ Τζόρνταν. Λογικό. Έτσι, εκεί που σταματάνε όλα, τέταρτος. Ο Κόμπε Μπράιαν. Σε αμερικάνικο μπάσκετ, σήμερα το διδάσκουμε, ανεβάζουμε το επίπεδο. Ναι. Ο Καρλ Μαλόουν. Ναι, ο ταχυδρόμος. Μπράβο. Και στην πρώτη θέση παραμένει ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Ο οποίος έχει βάλει κοντά στους 38.500 πόντους. 38.500 πόντους. Δηλαδή έβαζε καλάθι και δεν είχε κάποια αίσθηση. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Συμφωνώ απολύτως αυτό που λες. Ήρθε η Σοφία. Τι είχαμε μια αγωνία γιατί θα γίνει. Σταύμα, τι θα γίνει με αυτή τη στιγμή. Αφού καλησπερίσουμε τη Σοφία, την απόλυτη στάρ της εκπομπής. Ακριβώς. Δηλαδή, πες ότι ήταν ηθοποιός. Ναι. Ήταν η Αλίκη Βιουκλάκη στις καλές εποχές. Ναι, είχε μια δεξίωση. Ο σκηνοθέτης, ο παραγωγός, οι συμπροταγωνιστές. Λέμε 7,5 παράδειγμα ότι ξεκινάει το γύρισμα. Μήνυμο. Η Σόφη θα ερχόταν 8 και 20. 8 και 20 μήνυμο. Και θα ερχόταν και φοβιόζα. Άντε που είστε και γιατί καθυστερείτε. Ναι. Αυτό το στυλάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Έτσι είναι η εθνική στάρα. Έχεις ραντεβού. Έχεις ραντεβού με τις φίλες σου. Ναι. Ωραία. Τι ώρα δίνει το ραντεβού, ας πούμε 6. Ναι. Τι ώρα πας? 6. Σε κάποια στιγμή θα πάει. Μπορεί να είναι 6 πάντως της άλλης ημέρας. Ναι. Θα συναντηθούν όμως. Όχι, εντάξει. Σταυρό. Έλα, δεν είσαι από αυτές. Καθυστερώ. Όχι, έχω επίγνωση. Καθυστερώ πάντα. Και το αγόρι μου το καθυστερώ. Δεν ξέρει. Δηλαδή, ξέρει ότι όταν αυτό είναι να βγούμε. Αυτό πάλι με τις γυναίκες που όταν σε λέει το παραδέχονται, σου λέει γίνεται αυτό, ναι, το κάνω, νομίζουν ότι είναι και ξυλαίωση. Ναι. Ότι ναι, το κάνω και προχωράμε. Θα ήταν όμως χειρότερο να πω ότι δεν καθυστερώ. Εγώ τουλάχιστον έχω επίγνωση. Με την ίδια δεν μαλώνω ποτέ. Ποτέ, ρε αγόρι μου, ποτέ. Ο μόνος τρόπος να μαλώσω είναι όταν ετοιμάζεται για να βγούμε. Εκεί εγώ λέω Σταύρο κάτι σου, μη μαλώσεις, είναι ο άνθρωπός σου, εγώ μου δεν κάνει. Σταύρο, είσαι της άποψης όταν μια γυναίκα σου λέει, τι έγινε αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν είναι άγνοια, ότι ξέρει ήδη όλα όσα έχουν συμβεί. Όχι. Έτσι, και αυτά που θα σου συμβούν, ότι εσύ δεν τα ξέρεις. Εγώ επιθετώ απίστευτη. Αυτό το στυλάκι που έχουν. Επιθετώ απίστευτη ρουφιανίες. Μιλάμε για γυναίκες, βλέπεις. Ναι. Επιθετώ απίστευτη ρουφιανίες, απίστευτη όμως. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος οπαδός μιας ομάδας άλλης και να στέλνει ξέρω εγώ στην κοπέλα μου, είδα το δικό σου εκεί. Μου έχει τύχει δεκάδες φορές. Εσύ είσαι και μιλώ τη Σέβδα, ρε φίλε. Ναι. Είσαι ακρεφνής παοξής, συνειδητοποιημένος, έτσι στηρίζεις όλη την. Ναι. Εδώ λοιπόν έχω το τι γίνεται, τι έγινε, τι να γίνει, τα γνωστά μηνύματα. Ναι. Πιστεύω ότι έχουν διάθεση δημιουργίας ενοχών μέσα μου. Ναι. Εντάξει.
ξέρει ότι κάτι έχει γίνει, δεν ξέρει τι, δεν μου έχει καμία απολύτως εμπιστοσύνη, καμία ποτέ. Δεν θυμάμαι κάποιον που πει εγώ σε εμπιστεύομαι. Σταυρακή. Ναι. Να κλείσουμε τα δικά σου αυτά τα κομμάτια. Ναι. Για την ώρα, γιατί θα μπούμε σε άλλους δρόμους που δεν θα είναι και πολύ καλοί. Ναι. Άστος λοιπόν, αυτός ο δρόμος είναι τελείως. Ο καθένας φαντάζεται τι θέλει. Ναι. Θέλω να μου πεις, έτσι, δύο δουλειές οι οποίες θα θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Δηλαδή, είναι ο άλλος, πώς το λένε, ζωγράφος. Εσύ ποιες είναι οι δύο δουλειές που αγαπάς. Να σε πω εγώ τις δύο δουλειές που λατρεύω. Ναι. Α είναι, τι δουλειά κάνεις, βασιλιάς είμαι, να βασιλιάς, ναι. Και η δεύτερη που είναι καψούρα μου είναι, τι δουλειά κάνεις, ισοδηματίας. Ισοδηματίας είναι το μόνο. Δηλαδή να έχεις ένα οικοδομικό τετράγωνο και να πας την πρώτη του μέχρι φυσικά η υπάλληλή σου να εισπράττουν από καμιά 60 διαμερίσματα τα ενίκια. Δεν είναι πολύ ωραία περίπτωση. Ισοδηματίας που τα πρώτα. Και να είσαι και κομμάτια το μεσημέρι της μία του μηνός, της δύο, της τρεις, πότε εισπράττεις. Θα το δούλευα πρώτα απ' όλα μόνο με πάγιο εντολή. Δεν θα ασχολιόμουν ποτέ. Δεν θα έστελνες κάποιον να χτυπάει την πόρτα. Όχι, θα ήθελα να ανοίγω το. Και να μην θέλω. Μία... Τι μίσος βγάζουν οι ιστορίες. Και ήρθε πάλι αυτό το σκουλίκι. Σκουλίκι, κύριε, αναφέρομαστε στον άνθρωπο που έρχεται να εισπράξει. Μην κάνετε δεύτερη ή τέταρτη σκέψη. Μα εγώ αυτό που λυπάμαι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι αυτό με τα κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα. Όταν μου έρχεται, αφού και να μην θέλω να πληρώσω, δεν θέλω. Υπάρχουν στιγμές που δεν θέλω να δώσω λεφτά. Πάρα πολλές. Σε πόλεις. Ναι. Ωραία. Και ανοίγει την πόρτα και είναι αυτό με τα κοινόχρηστα. Και επειδή αντιλαμβάνομαι τι μιζέρια έχει πράξει μέχρι να έρθει σε μένα. Ναι, πότε μου το χτυπάει πάθει. Την πόρτα, δεν χτυπάει μια ιδέα εσωτερική μέσα του. Και τι να κάνω εγώ, γιατί να έχω μπλέξει με αυτού του αϊνού. Συγχαμένου που έχουμε και του κοιτάω στα μάτια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χωρίς να πάρει τίποτα. Ναι, ναι, θα περάσω την Πέμπτη, αλλά την Παρασκευή. Ναι, για 6 ευρώ. Ναι, αυτά τα νούμερα. Ναι, ναι. Εντάξει. Να πάμε λίγο στα αθλητικά μα, αφού είπαμε τα κοινόχρηστά μα. Έχει σήμερα ντεμπούτο ο Αγγελάρα, κολλητό σου. Σήμερα λοιπόν, οριστικό να ξέρεις, έμειναν εκτός αποστολής Θεός και Παναγία. Ναι, οριστικό. Δεν θα κατέβουνε. Ναι. Ευελπιστούμε να πάει πάρα πολύ καλά η εθνική ομάδα, να κάνει μια νίκη. Δεν έχει καμία τύχη για να περάσει. Απλά είναι ένα μάτς για να δούμε τι γίνεται. Ναι. Με τη Φιλανδία. Είναι ένα νάχαμε να λέγαμε. Νάχαμε να λέγαμε, παγερά, αδιάφορο μάτς, όπως και όλη αυτή η διοργάνωση, η οποία δεν ξέρω, εμένα με βγάζει μια άρνηση αυτό το National Link. Ναι, φίλε. Έτσι. Τώρα το κάνανε για άλλους λόγους. Θα έλεγα στοιχηματικούς. Θα έλεγα οικονομικούς σε όλα τα επίπεδα, να δοκιμάσουν τους παίκτες, να κάνουν. Έχουν κάποιο στόχο, κάτι. Υπάρχει ένα κίνητρο όμως για όλο αυτό. Ένα κίνητρο το οποίο είναι εντάξει, το να πας. Είναι ένα εισιτήριο. Έχει λοιπόν σήμερα μάτς. Σόφη, μπορείς λίγο να μας πεις. Φυσικά έχουμε λοιπόν. Πριν πάμε στην Euroliga, γιατί η Euroliga μου φαίνεται πιο καλή και από τα νάτια. Έχουμε. Ναι, έχουμε και Euroliga. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που παρατηρώ όμως μπαίνοντας στη σελίδα της Goldbet από το κινητό που μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι πλέον στην αρχική σελίδα έχουν βγει όλες οι προσφορές. Δηλαδή η προσφορά της ημέρας, η μηδενική γκανιώτα, καζίνο, πρόγραμμα ανταμοιβής, πριν παρολί. Το έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι. Η Goldbet κάνει βήματα συνεχώς προόδου, είναι μια ανάσα από την απόλυτη κορυφή. Και στόχος της είναι να κάνει και αυτή το αλάθητο. Ένα το αλάθητο του Πάπα και ένα το αλάθητο στοιχηματικά της Goldbet. Το ευχόμαστε λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα 5 η ώρα με το παιχνίδι Καζακστάν-Λετωνία. Καζακστάν-Λετωνία, φίλε μου Σταύρο, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας παίξουν τα παιδιά, να περάσουν καλά έξω από τη ζωή μου εντελώς. Δεν παίζουμε Καζακστάν, παιδιά, είναι 6 ώρες πτήση. Προχωράμε για την οικονομία της συζήτησης. Λοιπόν, μετά πάμε 10 παρατέταρτο στους αγώνες, Βέλγιο-Ισλανδία. 1-15, 1-16. 1-18 άσος. Πάρετε ένα αλφαβητάρι εκεί και μετρήστε από το Άγιο Βέλγιο, αυτή την ομαδάρα, η πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης. Του κόσμου, όχι της Ευρώπης, τι λέω εγώ. Έτσι, δες όλους τους παίκτες. Ένας και ένας. Ποιότητα, ποιότητα, πιο πολύ ποιότητα. Ποιος παίκτης άλλαξε το ύφος της ομάδας του πιο εντυπωσιακά σε μεταγραφή? Την ισορροπία, την τακτική. Αυτό το καλοκαίρι. Βέλγος ποδοσφαιριστής πήγε σε κάποια ομάδα, δεν κατάλαβα την ερώτησή σου. Βέλγος. Είναι Βέλγος, σε βοηθάω. Ποιος άλλαξε το στάτους της ομάδας? Την έχει κάνει πιο στιβαρή. Στην Dortmund του πήγε ο Βίτσκε. Βίτσελ. Έκλαψες, βέβαια. Ποιος θα απαντήσει αυτό, ρε. Ποιος δεν θα σε κάνει απαγωγή σε άτομο και θα σε πει αυτό τον παίχτη? Δεν το ξέρει κανένα. Ο Βίτσελ είναι παιχτάρα. Παιχτούρα. Συνέχισε λοιπόν. Ουγγαρία-Εστονία. Ουγγαρία, ωραία πόλη. Ωραία πόλη, Βουδαπέστη. Την ζήσαμε και άμεσα. Κάναμε λίγο γλου γλου γλου. Γλου 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 γλου. 1-15, 1-20. 1-41. Να ξέρετε, δεν αποφεύγουμε τα του ΠΑΟΚ, απλώς το πάμε γλυκά. Ναι. Μετά θα έρθουμε στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Τα αγαθά κόπης κτώνται και οι σφαλιάρες θα έρθουν έτσι πως πάμε. Δίνουμε ένα πρόγραμμα. Για πάμε. Λοιπόν, Λουξεμβούργο-Λευκορωσία.
Όχι, δεν το ξέρω εγώ Λευκοβασία. Αυτή να σου πω κάτι, το ξαναλέμε. Είναι ψαράδες, είναι τοπική εκεί στην τοπική κοινωνία. Σου λέει θα πάμε να παίξουμε το απόγευμα. Λέει άλλος δεν μπορώ, έχω δουλειά. Καλά, ο φίλος σου μπορεί που είναι δίπλα, δεν το ξέρω καθόλου. Παίζεις, παίζω, έλα να παίξεις δεξιμπάκ, έλα να παίξεις αριστερό χάφ. Είναι λες και πάμε σε 5x5 δηλαδή. Ναι, τίποτα, άστα. Φιλαράκι θα βοηθήσεις λίγο γιατί δεν ήρθε ο άλλος επειδή έφαγε πολύ, ένα κατσίκι, δύο. Λοιπόν, συνέχιση. Μετά έχουμε Αυστρία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Το είναι ωραίο μάτς. Ναι, Αυστρία, το είναι ωραίο μάτς και με πιστό. Αυστρία, είπαμε, έχουμε τον παίκτη τον οποίο σε κάποια στιγμή εγώ τον θέλω στον ΠΑΟΚ. Αρναούτοβιτς. Ε? Κλασική ΠΑΟΚ τσιδόφατσα. Ναι. Δεν την έχει. Ναι. Έχει μια γλυκιά, είναι... εκπέμπει μια γλυκιά κακία, έναν ωραίο εγωισμό. Όταν χάνει τα γκολ, χτυπιέται, ας πούμε, πώς το έχασα εγώ αυτό, αν είναι δυνατόν, τα έχει με τον εαυτό του. Βγάζει δηλαδή την ψυχοσύνθεσή του όλη πάνω στο τερέν. Κοίτα, αν αποτύχει και στη West Ham. Να αποτύχει να τον πάρουμε. Ναι, δεν είναι μακριά μετά. Εν τω μεταξύ, λέγαμε για το Μήτρο που εμεί πριν 5 μέρες και λυσιάξαμε τον Ολυμπιακό να τον πάρουν, θυμάσαι. Ναι. Ναι. Να μην τον πάρουν, δεν θέλω. Δεν έχουν τα λεφτά τον πάρουν. Να μην τα έχουν. Ναι. Δεν έχουν τα λεφτά κι εσύ. Δεν έχουν τα λεφτά. Ναι, να κάνουμε έναν έρωνο, ένα έρευνο. Θέλει λεφτά και να βοηθήσουμε μαρινάκι. Θέλει και μασέ λεφτά, το αφήσει έτσι. Λοιπόν, μετά έχουμε Ανδώρα Γεωργία. Ποιο είναι? Ανδώρα Γεωργία. Χάρηκα πολύ. Να είναι καλά το παιδί. Ελλάδα-Φιλανδία. Ένα μάτς παγεβάδι. Με μηδενική γκανιότα. Φιλανδία είναι ενδιαφέρον. Κόσμο μηδενικό. Βλέπω εκεί πέρα. Φιλανδία είναι πρώτη μόνη της. 12 βαθμούς, 6 Ελλάδα, καμία τύχη. Καλό βράδυ, τίποτα. Να μην παίξει Φιλανδία, βγήκε. Χάσαμε το προηγούμενο το μάτς. Εκείνο το 2-0. Ναι. Μετά έχουμε Κροατία-Ισπανία. Κροατία-Ισπανία, να ξέρει αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα το μάτς. Οι Ισπανοί του φιλοδόρησαν του Κροάτε με 6 γκολ. Τώρα λογικά θα βγάλουν έναν εγωισμό. Αυτό είναι ένα ωραίο γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ και over 3,5. Ο Σταύρος γκολ-γκολ και over 3,5. Άντε να πάει ο κόσμος. Εσύ πρέπει να παίρνεις κάτι κάτω από το τραπέζι, δεν εξηγείται. Οφείς τον κόσμο κάπου, θα το ψάξω λίγο αυτό, να ξέρεις. Αν φαγώνομαι έτσι και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Θα το δω, γιατί σου έχω τις απόλυτες εμπιστοσύνες. Κάτσε να βάλω να ελεγχθείς. Γκολ-γκολ. Ναι, καλά λένε φύλλα για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Γκολ-γκολ. Τους εχθρούς μου, τους ξέρω, τους φίλους μου να δω τι γίνεται. Για συνέχεια. Γκολ-γκολ. Και ο τελευταίος αγώνας για σήμερα είναι Σαν Μαρίνο, Σαν Μαρίνο, Μολδαβία. Μολδαβία, συγγνώμη. Σαν Μαρίνο, Μολδαβία, ποιος παίζει? Κανένας. Ο Κομίνης. Ναι, αυτό είναι. Το σχαμοσύχαμα. Ναι. Λες να καταφέρει να κάνει ένα μπέρδεμα. Ανάστατο το Σαν Μαρίνο. Ακούς και εσύ κομμό. Φύγελα διαμαρτυριών. Έχω ιστορία. Για πάμε. Είμαστε σε ένα χωριό, το Απντενάου. Προετοιμασία. Πού είναι αυτό? Στην Αυστρία. Αυστρία. Μπαίνοντας μέσα από την πινακίδα στο χωριό, ένα κολοχώρι δεν υπάρχει στο χάρτη. Στις πρόποδες των Άλπαιων. Έχει σήμα, απαγορεύεται το κορνάρισμα με το που μπαίνεις. Οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι για άνθρωπο. Είναι οι 500 που μένουν, ναι. Γιατί είναι χωριά, είναι 500 ναι. Εκεί αυτά τα μυστήρια στις Άλπες. Έχει χιόνια, είναι τέτοια εποχή ή είναι καλοκαίρι? Καλοκαίρι, προετοιμασία. Από προετοιμασία Ιούλιο, ας πούμε. Ναι, με Καραγεωργίου προπονητή, Κωστίκο τεχνικό διευθυντή, τον κολλητό σου γενικό αρχηγό. 2005, ας πούμε. Ναι. Με Φατί Χακέλο πάω. Α. Και πρόεδρο Ιωάννη Γούμενο. Ιωάννη Γούμενο. Και αντιπρόεδρο Νίκο Παπαβλαμίδη. Νίκο Παπαβλαμίδη. Νομικό σύμβουλο Μάκη Στάμου. Ωραία. Ναι, και σύμβουλο το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Κασιμάτη. Α, Γιωργάκη. Ναι. Να ξέρει, αυτό ήρθε και με πήρε μία φορά σε μία δουλειά που έχω χαλάλι του. Ναι. Έτσι. Ναι. Έπεσε κάτι, πτώση αντικειμένου είχαμε. Λοιπόν, ήρθε και με πήρε για το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν κουμάντο. Ναι, 2 εκατομμύρια δραχμές. Σε δάγκωσε δύο. 1999, χαλάλι. Από τους μικροδαγκωμένους. Γρήγορος. Γρήγορος. Δηλαδή με λέει, έρχομαι αύριο το πρωί να τα πάω. Το λέω το μεσημεράκι. Το όχι, με λέει, αφού με είπαμε ότι το πρωί. 10 και 5, κοίτα στο μαγαζί, ορίστε κύριε. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Βοήθησα τότε. Πάμε. Στο χωριό αυτό λοιπόν δεν έχουν μαλώσει ποτέ κανένα με κανέναν. Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, όχι ένα άλλο επίπεδο. Εμφανίζεται ο Γιάννης Γούμενος. Ωραίο είναι ο Γιάννης. Για πες. Να σας κάνω το τραπέζι, άντε μας κάνει το τραπέζι, πάντα ήθιστε εγώ μου η διοίκηση να μας κάνει ένα τραπέζι, όταν είμαστε προετοιμασία όλους μαζί, τα κολομπαρέματα, αυτά τι ωραία η χρονιά, έρχεται και αυτά. Άντε, λες πάμε. Και εδώ είμαστε εμείς και το όνειρο ξεκινάει και, μετά, και μια ανάσα θα είμαστε το πρωτάθλημα. Χαοτική διαφορά εν τω μεταξύ. Εμείς ξεκινάμε με Fiat 128 από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Αθήνα και άλλοι ξεκινούσαν από την. Πώς τη λένε, από τα Ινόφυτα να πάνε στην Αθήνα με Ferrari. Και εμείς θέλαμε να τους περάσουμε. Αυτή είναι η παρομοίωση γενικότερη. Αυτή είναι. Ακριβώς. Εκείνη την εποχή ειδικά είναι και χειρότερη. Αυτή είναι. Ναι. Τέλος πάντων, έχει ένα μπαρ το χωριό. Το οποίο μπαρ τώρα πάει η Σούλα, η Μούλα, η Τούλα και οι άντρες στη συνοδεία. Για να τις βγάλουν. Το οποίο δεν έχει κλείσει ποτέ μετά τις 12. Ποτέ. Εντάξει.
Μετά το φάει, πιούμε και ένα ουίσκι. Άδειασε η κάβα. Ναι, πάμε εκεί. Έχει πάθει σοκ αυτό, 4-4,5 ώρα. Είμαστε ακόμα εκεί. Να κλείσω, να κοιμηθώ. Τι να κλείσω, να κοιμηθώ. Εγώ μου κάτσε εδώ στην γωνία. Α, οξύδια. Ναι. Και να σα πω και αυτό, να σα πω και ναι. Το κατά μα πείθει τελικά για τι 5.30 κλείνουμε. 5.30 χαράματα. Ναι. Κατεβαίνουμε μια κατηφόρα. Όλοι κάγκελο, δεν βλέπει κανεί μπροστά του. Και εκεί που το τραπέζι είναι για σύσφυξη σχέσεων. Γίνεται γύρισμα. Να η ένταση. Η ένταση. Όλα πυλών. Ναι, όλοι κάγκελο και φεύγουν κάτι πινελίκια. Και εγώ που αλλιώς. Θα μου πεις εσύ, ρε. Ξέρεις, έτσι αυτό που το είναι ηλίο φαϊνότευο, κάτι που το ξέρουν όλοι. Τη στιγμή που πίνεις και μετά, λες αυτά που έχεις μέσα σου κρυμμένα. Χρόνια. Και εκεί είναι τα αληθινά τα λόγια. Ακριβώς. Και την άλλη μέρα προσπαθείς να διορθώσεις τα αδιόρθωτα. Και δεν εννοούσα αυτό. Με άλλη έννοια το είπα. Αλλιώς το εξέλαβες. Κοίτα, στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Έχουμε αυτό, ρε φίλε. Ναι, το εννοούσα αυτό. Θα μου αρέσει να ξέρει. Ναι, εννοούσα αυτό. Είσαι πατσαβούρα. Ναι, είσαι πατσαβούρα. Και στον πρώτο χρόνο. Και γιατί είσαι πατσαβούρα, γι' αυτό και γι' αυτό ξέρει εσύ. Ναι. Και γίνεται, φίλε, μία μπάχη στο χωριό που δεν έχει ακουστεί ποτέ κιχ. Σε μία ώρα τώρα. Φύγανε άνθρωποι. Με τίποτα σου λέω. Βασιλιά μου, μιλάμε τώρα, φίλε, τον Πινελίκη να φεύγει. Δηλαδή, άμα το έχει εικόνα τώρα να κατεβαίνει μια κατηφόρα, να πα στην πλατεία του χωριού, να ακούγονται τσιρίδε, πινελί και τώρα το άλλο. Δηλαδή, πού του σηκώσαμε. Για αυτή, εκεί, γεια σου, λέει τι έγινε, ήρθα ξανά οι Γερμανοί. Ήρθα ξανά. Μπα του Γερμανού, ανοίξαν κατευθείαν. Ήρθα ξανά να περάσουν. Ναι, περάσανε, ναι. Να εστιάσω λίγο διαφημιστικά. Ναι. Τι μπορείτε να κάνετε, κύριε, εσείς που έχετε ρολόγια στο χέρι σας, το αριστερό, το δεξί που το φοράτε τώρα. Έτσι, και είναι μέτρε οικονομική κατάσταση το ρολόι σας. Σπάστε το. Ναι. Θα κάνει από 70 ευρώ μέχρι 150 ευρώ. Σπάστε το τώρα. Είναι αβαβά από μίμηση. Πετάξτε το. Και πάτε, κύριε, και πάρετε ρολόι Point Watch από το φίλο μας το Σοκράτη. Περίμενε. Point Watch. Point Watch. Έκανε την άκα πρωί. Ναι, πρωινό. Σε έφαγε. Όχι, πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο. Κυρίως. Όχι, αυτό είναι προσφορά αλλού άνθρωπο που θα σε πω στη συνέχεια. Ναι. Στα off the record, δεν τα λέμε αυτά δημοσίως. Ναι. Τόσα εκατομμύρια μας ακούνε. Λοιπόν, Point Watch, σταματάει η λογική, κόσμημα στο χέρι, ναι. Ψύχωση, το φοράς και το αγαπάς. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να τρακάρεις βλέποντάς το συνέχεια, είτε με μηχανή είτε με αμάξι. Τιμές κομικές, από 80 μέχρι 120 ευρώ το καλύτερο, σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης. Έτσι. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε, πάτε day night, μην το ξεχνάτε, βάλτε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, στο μπροστά μέρη. Στο μπροστά μέρος, στο Βασίλη, ροφήματα, με το ρολόι και μετά κατεβαίνετε παντελέ και πίνετε το ούζο σας. Εμείς πήγαμε. Day night παντελέ, point system. Σάχπα δεν ήταν. Ήταν ο Γιαννάκης. Ναι, εντάξει, ο Γιαννάκης. Ο άνθρωπος είναι μονίμος, εκεί δεν στείλω μαγαζί. Ναι, ναι. Ο Γιαννάκης που παράτησε το στέκι μου για να πάρει μεταγραφή εκεί και μου το είπε μουλοχτά. Γιαννάκης, ότι... ο οποίος άφησε μεγάλο καφέ του κέντρου της πόλεως. Τον Μπάτλερ, δεν ήταν γιατί δεν τον Μπάτλερ, φίλο μα και ο Μπάτλερ. Για να κάνει μεταγραφή, γιατί είδε ότι ξημερώνει μια νέα μέρα. Άνθρωπο του Day Night, ο επιχειρηματία, έκανε μια επένδυση που ξεπερνάει τι 200.000 ευρώ, αυτού του δύσκολου και χαλεπού καιρού. Έδωσε ψωμάκι σε πολλέ κοπελίτσε, σε πολλού άντρε να κάνουν τα καφεδάκια του, να βρέχουν μεροκάματο, να έχουν μια ωραία ευτυχισμένη καθημερινότητα. Και αυτό παλεύει κάθε μέρα και είναι εκεί να σα εξυπηρετήσει όπω πρέπει. Διαφημίσαμε λοιπόν και το Day Night, διαφημίσαμε και τα βλογάκια μας, έτσι, ναι. Τον Παντελέ, ο οποίος, Παντελέ. Να ξέρετε, υπάρχουν θέσεις στο Le Παντελέ πλέον. Τι έγινε? Υπάρχουν θέσεις, ακύρωσε μια ιαπωνική μεγάλη εταιρεία, η οποία έτρεπε συνεχώς εκεί, έτσι, το ακύρωσε το τραπέζι γιατί θα γυρίσει πίσω, γίνονται ένα μάθημα με κάτι ασιάτες σεφ, κοπή ψαριού και ήθελαν να βάλουν μέσα και αυτά τα σύγχρονα, τις ideas, αυτά σούσι. Τα ομά, τα σούσι και τα μούσι. Ναι. Και ο Παντελέ, φυσικά, επειδή έχει την οικονομική δυνατότητα, τεράστιος γάρι επιχειρηματίας της πόλης, τους απέψε και τους είπε: καλό βράδυ, εμένα το μαγαζί μου γεμίζει έτσι κι αλλιώς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, για όσους προλάβουν. Θεμενόμενη η πισίνα, να ξέρεις πλέον. Έτσι έγιναν τα. Μπαίνουμε και χειμώνα. Ναι, ναι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πισίνα, τα ούζα, τα μούζα, ό,τι θέλετε. Ωραία. Αφού ταξιδέψαμε λοιπόν σε αυτό το χώρο, να πούμε λίγο σόφι. Δεχόμαστε επίθεση στο Facebook. Εγώ αυτά έχω να πω στη σελίδα μας. Από τον Αλέκο, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή. Αν δεχτώ επίθεση και σήμερα, θα κινηθώ νομικά εναντίον σας. Αλέκο, είσαι παγερά διάφορος και έξω από τη ζωή μας. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Μας έχεις ανάγκη και δεν σε έχουμε. Τελεία. Κλείνει το κομμάτι, Αλέκο. Και να κάνετε like στη σελίδα μας. Ο Βασιλιάς Μπαϊλίμπερο FM 107,4. Κάντε like, ρε. Τζάμπα είναι. Να πάμε και λίγο. Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε Ευρωλίγκα. Αυτό ακριβώς. Εκεί ήταν. Να μην πούμε μετά το διάλειμμα την Ευρωλίγκα. Ναι. Βεβαίως. After διάλειμμα Ευρωλίγκα. Πριν πούμε για την Ευρωλίγκα,
Έτσι. Θέλω να σου πω, Σταύρο, εδώ σε αυτήν την εκπομπή τι είμαστε. Γιατί χθες το έμαθα κι εγώ, να ξέρεις πώς λεγόμαστε εδώ πέρα, όταν 2 με 3 μόνο. Ναι. Έτσι. Λεγόμαστε tipster. Είμαστε tipster. Ναι. Σε σημαίνει tipster. Όχι, έλεγε. Και εγώ νομίζω το ήξερα χθες το έμαθα. Πήγα σε ένα γεύμα σε ένα φτωχικό εστιατόριο πάνω και στο Πανόραμα. Έτσι και μένω άνθρωπο λέει, εσύ είσαι πληροφοριοδότη του στοιχήματο. Α, είμαστε tipster. Ναι, είμαστε tipster. Μ' αρέσει. 2 με 3 είμαστε tipster. Μετά είμαστε φυσιολογικά εδώ πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε λίγο Euroleague, φίλοι μου Σόφη. Λοιπόν, πάμε Euroleague. Έχουμε και αύριο Euroleague. Σήμερα δεν έχει πολλούς αγώνες. Έχει 4 μάτσες. Λοιπόν, ξεκινάμε 7 και 4 με τον αγώνα Νταρουσάφακα Μιλάνο. Τον Νταρουσάφακα το έχεις κάνει. Χαμός. Αυτό ισχύει. Πιο καλά και από το όνομά μου. Λοιπόν, μετά πάμε 8 η ώρα. Μιλάνο. Έτσι, το Μιλάνο είναι και καλό ποσοστό. 1,40, 1,37. Πόσο το διπλό? 1,39. Έχει νόημα. Μεγάλη διαφορά. Το Μιλάνο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχω δει το Σόφα. Το James του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ το τίμησα αυτό. Γι' αυτό και το διαφημίζω με αυτόν τον γλυκό τρόπο. Γελίο θα έλεγα. Λοιπόν, μετά έχουμε 8 η ώρα. Εδώ παίζει να κάνω ένα μικρό λαθάκι. Αλλά... Μην την πει. Μπούτον. Μπού, πε την μπού. Μπούντοσνότ Μπασκόνια. Γιατί. Αυτή εδώ μεταξύ η τραγική ομάδα, εκτό ότι έχει γελίο όνομα, έχει και 0 βαθμού να ξέρει τη Γιωρολίγκα. Ναι. Γελάνε όλοι μαζί. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Είναι από ευαισθητήρα κραδασμών. Όσοι δεν έχουν τι να κάνουν. Πάνε, κάνουν σεξ με αυτή την πούτωση και γυρνάνε. Μηδέν έχει, μηδέν θα έχει. Λοιπόν, μετά έχουμε... Βασκόνια πόσο τη δίνει? 1-18. 1-18 το να παίξει κάποιος. Μόνο αυτό είναι για μεγαλοπαίκτες. Παίκτες των χιλίων. Και κυρίες και κύριοι, ακούστε. Έχω ένα φίλο. Εκπληκτικό παιδί. Φανταστικός χαρακτήρας. Παίζει το χειρότερο δυνατό στοίχημα που μπορεί να παίξει άνθρωπος. Βάζει 1,000 ευρώ για να πάρει ένα ποσοστό του 1,22. Τον κάνω μαθήματα, τον ξανακάνω μαθήματα, τον πάω με το γλυκό, τον πάω με το καλό. Φίλε μου, αυτό δεν γίνεται. Να βάζεις 1000 ευρώ και να ψάξεις να πάρεις 220 ευρώ. Ναι, γιατί μία στις πέντε να σου στραβώσει. 4,5 φορές να το βρεις το στοίχημα, θα πάρεις 220 και ξανά 220 και ξανά 220, θα φας το φουσκέτο και θα είσαι χαμένος την τέταρτη φορά. Άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, φίλε μου, ξέρεις ποιος είσαι, δεν είναι ανάγκη να σε δώσω στιγνά και στεγνά στον αέρα της πόλης. Βάλε μυαλό. Γιατί το έχει στο μυαλό. Επιχειρηματίας τεράστιος. Ωραίος, ουσιαστικός, γλυκός, επικοινωνιακός. Όλα τα έχει καλά. Ε, βέβαια. Δεν πρέπει να κάνει τέτοια λάθη. Τα λάθη πρέπει να τα φτιάχνουμε, είπαμε. Στα να ζούμε μέσα από τα λάθη μας, αλλά και να τα φτιάχνουμε. Τα μονά αποδεκτά για μένα είναι λάκα γενικότερα, όποιο και να είναι το ποσοστό. Όχι, όποιο και να είναι το ποσοστό, φίλε. Γιατί όποιο και να είναι το ποσοστό. Γιατί είσαι έτσι. Δεν λέω 4 φράγκα και 70 λάθος είναι. Το μονό. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι η διάδα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και θεωρείς πάρα πολύ σωστά ότι η διάδα κάνει διαφορά. Ναι. Γιατί ξέρεις τι έχει πει ο Θουκυδίδης. Όπα, λέκα, έπαιζε διάδα. Ο Θουκυδίδης ξαφνικά τον μπήκε ο Θουκυδίδης. Μπήκε ο Θουκυδίδης στην ψυχή μου. Άκου το να δεις. Ενώ μιλάμε. Για διάδα. Άκου τι πάει άνθρωπος. Έχουμε ιτηθεί, λέει, ως άνθρωποι από 3 ισχυρότερα πάθη. Τη δόξα, το φόβο και το συμφέρον. Ο Θουκυδίδης του. Μπορεί να είναι και άλλα τα πάθη. Αλλά εμείς λέμε τι είπε ο Θουκυδίδης. Εσύ η πιστεύεις... δόξα, ναι. Το φόβο και το συμφέρον. Ναι, φίλε, αλήθεια είπε. Γεγονός. Όχι, δεν θα λέμε εμείς αλήθειες και δεν είναι λίγο το κηδί. Ναι, ακόμα και το κηδί τώρα. Ακούω το λίγο. Ο γνωστός διαδάκιας. Ο Θουκυδίδης είναι μουόρι που τα έπαιζε σίγουρα. Όβερ 6,5-3. Έπαιξε ο Όβερ 6,5-3. Πιστεύω ότι έπαιζε πολύ στοίχημα, χαρακτολογώντας. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι έλεγε? Πώς θα σκοτώσουμε εκεί. Θα τα φάμε over 400,000. Ναι. Και μετά έκανε τις προσμίξεις, τις μίξεις, τα έκανε όλα, τους ένωσε. Ινδίες έφτασε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Ξέρεις ότι έκανε κάτι εξετάσεις. Για να καταλάβεις, φίλε, τώρα. Μέχρι Αλεξάνδρος. Αγώ, ρε. Νόμιζα, ήξερες. Στο αίμα μου βρέθηκε ινδικό χαρακτηριστικό. Που σημαίνει ξεκάθαρα ότι είμαι απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντάξει. Μήπως είσαι με την ψύχο σου. Κοίτα τη μύτη μου, θυμίζει το κατοστάρικο. Θυμίζει το κατοστάρικο. Κοίτα τη μύτη μου, κοίτα. Σαν να σε φαντάζομαι πάνω στο άλογο. Δεν είμαι. Αυτό όμως πάλι που το Μέγα Αλέξανδρο θα το φτιάχνουν, το κάνουν να είναι κούκλο και το ένα και το άλλο. Σα με έχουν πει κάτι το οποίο δεν θέλω να το πω γιατί θα χαλάσουμε την. Θα απομυθοποιήσουμε αυτόν τον απίστευτο. Καράμπαζο. Όχι, ήταν ενάνο. Ενάνο ήταν. Ναι, αλλά εμεί με στο μυαλό μα τον έχουμε Μέγα Αλέξανδρο. Ένα 95. Ψιλόλιγνος. Εκεί 95 θεληματικό... δεν ήταν το Μουτόμπο. Με θεληματικό. Εκείνη την εποχή. Ναι. Ήταν κοντή όλοι. Εσύ, Σόφη, Άβλεκιν διάβαζες μικρή? Όχι. Α, δεν μεγάλωσες με Άβλεκιν εσύ, δεν είσαι αυτή τη γενιά? Άλλη γενιά. Όχι. Άλλη γενιά. Να τα βάλετε στη ζωή σας. Ξέρεις που φαίνεται ότι είναι κοντή, που ήταν πολύ κοντή οι αρχαίοι. Πού? Ξέρεις που φαίνεται. Πιο κάλφωμα δεν υπάρχει. Για πες, πού τους δίνουν. Αυτό το καθισματάκι που έχουν στην γνώσο. Ναι.
και τη βλακία. Έχει πάει από κοντά να το δει. Όχι, είναι σαν το γιογιό που είχαμε τα μωρά. Τα μικρά, τα καθηλάκια. Πολύ μικρά, ναι. Εκεί φαίνεται ότι ο άλλος ο βασιλιάς ήταν 1,30. Χοντρά, χοντρά. Κάναμε την παρέτησή μας για το Φωκηβίδη, για τον Μεγαλέξανδρο. Επιστροφή στην Γιουρολίγκα. 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός με Φενέρμπαχτε. Ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς, αλλά το κοντράρι στον Ολυμπιακό. 1,60, όχι, γιατί είναι το κοντράρι. 1,62 Ολυμπιακός, 2,38 η Φενέρ. 2,41. Ανέβηκε, είδες, είδες. Άρα έχει πάτημα Ολυμπιακός, ψηλό πάτημα, έχει με γιώτα. Ναι, αλλά έχει και η Φενέρ, είναι η Φενέρ. Εννοείται ότι είναι η Φενέρ. Ναι. Απλώς λέω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μάτς. Άμα δεν έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο σήμερα και να το δείτε, έτσι, και να το ποντάρετε light μαζί με κάτι άλλο συνδυαστικά. Έχει και ωραία τένις. Δηλαδή, αν σου δώσει... Έχουμε βρει τώρα εμείς έναν άνθρωπο στο τένις, δουλειά δεν έχει επάνω μας. Ό,τι τένις παίζει το βρίσκει. Το λέω, βγες στην αγορά και πούλα τα προγνωστικά σου. Ναι. Αφού είσαι μάγος, μπροστά σου ο Χρειά και ο Τηρεσίας και ο Κάλχας και όλοι μαζί. Τι να λέμε τώρα. Ξέρει να γράφει. Ξέρει να γράφει πολύ καλά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Να τον κάνω ειδικό του ομίλου Κόλκα σε θέματα τένις. Κάνω. Ε? Κάνω, το έχει. Είναι χαρισματικός. Και απολαυστικός άνθρωπος και γρήγορος και ατακαδόρος και απ' όλα. Το έχει. Όλο το πακέτο. Βέβαια. Φούτσαλ δεν έχουμε. Φούτσαλ. Δεν έχουμε φούτσαλ. Έχει τένις ωραίους τελικούς, πέτε διαβάστε. Παίζει ο Φέντερερ. Αυτή η παικτούρα. Τελικό. Ναι, άσε. Άσε. Πολλαπλή οργασμή. Να πούμε και το τελευταίο αγώνα σήμερα. Για... λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης με Κίνγκη. Αυτό το δικό μου που παίζει το 1-13 και το 1-16 και το 1-18 το βλέπει σαν τη γη της επαγγελίας. Θα το διαβάσει το Ρεάλ Κίνγκη 1-10. 1-10. Έτσι και θα το πατήσει. Θα φάω εγώ άγχος. 40 λεπτά αγωνιστικά για να κερδίσει η Ρεάλ την Κίμκι, έτσι και να πάω στο χιλιαρικάκι 100 ευρώ. Ποτέ. Ναι. Στους αιώνες των αιώνων. Το πετάω. Δεν θέλω να το πάρω. Είπαμε, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Τρώσε ένα φουσκέτο από την Κίμκι και δεν ξέρεις μετά πώς θα επανέλθεις. Ποτέ. Τι κυνηγητό είναι αυτό και βλέπω κάτι χαμογέλα. Με κυνηγάτε. Ναι. Για την ινδική καταγωγή του Σταύρου. Το είπες, αυτό το αυτό μένει. Ναι, μένει. Αυτό το άσχημα το ραδιόφωνο. Το πες μου και μετά. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το είπα και δεν είναι έτσι. Στα τα ελληνικά. Πάπ, ναι, δεν το είπες εγώ. Πάπ το πάτημα του κουμπιού. Μπες στο YouTube, πάτα το βασιλιά, δες την αντέτια. Το χειρότερο για μας είναι ότι καμιά φορά όταν έχουμε τακτική για κάτι, έχουμε και τακτική. Ναι, ναι. Εννοείται. Όχι εμείς οι δύο που κάνουμε χαβά. Ναι, εμείς κάνουμε εδώ όμορφη μονόαβα. Ναι, εμείς οι ρεπόρτερ. Έχεις τακτική. Ξεκινάς, παιδί μου, σιγά σιγά. Είναι σαν να θες να σπάσεις ένα σπυρί, έτσι, και ξεκινάς από μακριά για να έρθεις στο κέντρο. Για να γίνει το πλαφ. Ναι. Ναι, αυτό. Ξεκινάς από μακριά και δεν πας στο κέντρο του σπυριού κατευθείαν. Και μέσα στην τακτική αναγκάζεσαι και τα στρογγυλοποιείς λίγο τα πράγματα. Ναι. Μέχρι να καταλήξει εκεί που θέλεις, η στρογγυλοποίηση του μέντου άλλου. Κάτσε, εσύ δεν είπες αυτό εκεί. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς για αλλού πηγαίναμε και αλλού η ζωή μας πάει. Α, ναι, αλλά πού να εξηγήσεις τώρα. Τι και πώς. Πού να εξηγώ, έλεγε ο Βαρδής. Και καλά έλεγε. Ε, τραγουδάρα. Και καλά έλεγε, φίλε. Πού να εξηγώ, τι δεν κατά έχεις βάθος πει κουβέντα για τη μοναδική μόνιμη καψούρα της ζωής σου. Ποια είναι η καψούρα. Μετά την κόρη σου. Τον ΠΑΟΚ, φίλε. Α, αυτό, γι' αυτό το πηγαίναμε σιγά σιγά στο τέλος. Ναι. Άσε με ένα δίλεπτο να μιλήσω για ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, θέλω να κάνω ένα μονόλογο. Ναι. Ναι. Μουσική. Μουσική, βάλε Μπαχ. Μπαχ. Βάλε Βιβάλτι. Βιβάλτι, Μπαχ, έτσι να συνοδεύεται από κάτω. Ναι, χαλάκι, χαλάκι, γλυκό. Λοιπόν, κύριε εκεί στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια λατρεία δεδομένη από 2,5-3 εκατομμύρια ανθρώπους σίγουρα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια πίστη ακλόνητη ότι στο τέλος θα είστε πρωταθλητές. Υπάρχει μια στήριξη σε ό,τι γίνεται, έτσι, κακό, μέτριο, προς το καλό. Έτσι. Όμως, μας έχετε γεμίσει λίγο ψιλοστεναχώρια εσωτερική. Δεν θα την εξωτερικεύσουμε ακόμη. Θέλουμε η ομάδα να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι να λέμε συνεχώς ότι έχουμε τις δυνατότητες και κάτι έγινε και δεν αποδίδουμε, να κάτι έγινε, αλλά προχωράμε, αλλά. Έτσι. Θέλουμε λίγο να περάσουμε και 2-3 Κυριακές ή Τετάρτες όταν είναι τα κύπελα, ξεκούραστες, ευχάριστες. Όχι με το μαχαίρι στο λαιμό και με μια δαμόκλειο σπάθη σταθερά πάνω μας. Τώρα θα έρθει το άσχημο αποτέλεσμα, αύριο θα έρθει. Γιατί τελίτσες θα έρθει το κακό. Θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου. Πάρα πολύ καλά πάμε βαθμολογικά, ωραία. Όμως να το συνδυάσουμε λίγο με καλύτερες εμφανίσεις.
Και αυτό μπορεί να γίνει. Πιο πιστικές δε έχουν. Ναι. Το καλύτερο είναι υποκειμενικό. Ναι, πιο πιστικές. Εσύ να μπορείς να αρέσει το τσίρκο ποδόσφαιρο, με το τακτικό ποδόσφαιρο, τον άλλο. Πιο... Φεύγοντας να λέμε κερδίσαμε, γιατί έπρεπε να κερδίσουμε, γιατί ήμασταν καλύτεροι, γιατί έγινε αυτό, γιατί. Γιατί κάναμε πέντε πράγματα σωστά. Ναι. Γιατί οι παίκτες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, έτσι, και αμείβονται πλουσιοπάροχα όλοι. Είναι απορίας άξιων πως παίκτες που παίρνουν τόσα πολλά χρήματα και χαλάλι τους έχουν ένα χάρισμα, ξέρουν να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο από τον καθένα, ανήκουν αναμφίβολα μέσα στις δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος, έτσι, και πρέπει αυτά εδώ που εισπράττουν να τα αποδίδουν και με γλυκό, όμορφο, έντιμο τρόπο πίσω. Έτσι, γιατί κάντε εικόνα μέσα στο μυαλό σας να είστε ο Ιβάν, έτσι, και να βλέπει αυτό το δημιούργημά του, αυτή την επένδυσή του που είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα. Δώστε του χαρά σε αυτόν αρχικά, στους εαυτούς σας κατά κύριο λόγο και σε όλους εμάς. Απλά είναι τα πράγματα. Τελεία. Εγώ Verbum σου έδωσα. Ναι, δικαιώθηκες απολύτως. Πάμε στοιχηματικά. Δικαιώθηκες πόντους και γκολ. Anytime score. Anytime σημαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και το έκανε ο άνθρωπος. Τώρα έκανε, μας πλήρωσε. Βεβαίως. Ναι, κύριος, ο Σουηδός. Και ο Πάουκ τη στιγμή που δέχτηκε την ισοφάριση, έτσι, και είναι άσχημο να βλέπουμε ένα ματς Εργοτέλης Πάουκ και να βλέπουμε ισοϊψή τον Εργοτέλη. Εμένα με βγάζει πίκρα αυτό. Δεν μου αρέσει. Η δεξιά μας πλευρά, αν είχα ένα όπλο που περνάει μέσα. Τώρα η δεξιά μας και όλα, ρε φίλε Σταύρο. Η δεξιά ειδικά. Δηλαδή δεν μπορεί από ένα μάτσο 90 λεπτών να έχουμε μείνει μόνο στο πάρα πολύ ωραίο γκολ του Μπίσεσβαρ. Σε ένα λεπτό. Να μην κάνουν 5 ωραίες εναλλαγές της μπάλας. 4 ωραία. Μα εκεί το εκνευριστικό. Του έχετε τον γκολ του Ρίσκη και δεν το τελειώνουν, ναι, το παιχνίδι. Το τελειώσουν και όπως πρέπει να το τελειώσουν. Και κάνε... με χαρωτική. Να κάνουν και τα ταχνάκια του, να κάνουν και τις προσποιήσεις του. Αφού το έχουν. Όλοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όλοι όσοι είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ό,τι και να έχετε συμπάθειες ή αντιπάθειες ανάμεσα σε πρόσωπα. Για να ανήκουν σε αυτή την ομάδα σε τέτοια χρονική στιγμή, είναι καλοί παίχτες. Σκέψου, Σταύρο, εσύ που τάζεσαι πάρα πολύ για πολλά χρόνια, έτσι στις δεκαετίες τις προηγούμενες, ο ΠΑΟΚ είχε 11 παίχτες. Οι από πίσω ήταν μετριοκακοί. Δηλαδή σε τέτοιες εποχές δεν θα περνούσαν περιμετρικά από την Τούμπα στα 15 χιλιόμετρα, στα 20. Ούτε βασική. Έτσι, δεν θέλουμε να πούμε τώρα ονόματα. Και αυτή τη στιγμή υποτίθεται πλέον σε εισαγωγικά ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ, αυτοί που είναι στον πάγκο, είναι αναντικατάστατοι σε όλες τις άλλες ομάδες. Πάλε σε μια εντεκάδα, αυτοί που θα μείνουν έξω, εγώ σου λέω ότι είναι αναντικατάστατοι παντού. Οπότε έχουμε απαιτήσεις. Φτάσαμε στο 1ο του πρωταθλήματος. Πάμε πάρα πολύ καλά βαθμολογικά. Εμείς τώρα θα στηρίξουμε και τώρα θα φωνάξουμε πριν γίνει το κακό. 5 στα 5. Ξάνθη. Ξάνθη λοιπόν. Πάω Ξάνθη. Μέσα στη Λαμία. Λέγει. Ναι. Λαμία ΠΑΟΚ. Λάρισα. ΠΑΟΚ Λάρισα. Λιβαδιά. Μέσα στη Λιβαδιά. Ναι. Ναι. Γιάννηνα Τούμπα. Φυσικά. Είναι μια ωραία πεντάδα. Κάποτε οι παίκτες πληρωνόντουσαν τα πριν με βάση τετράδο. Τετράδο αγώνα. Έλεγες. Στους 12 πόντους θα πάρεις τόσα. Στους 10 τόσα, στους 9 τόσα, στους 8 τίποτα. Σωστό τίποτα, σε λέει πάω, ανάλογα τα μάτς. Ανάλογα το τι είναι και τι δεν μπορεί να έχει 4 ντέρμπι και να έχει απαιτήσει να κάνει 12 βαθμούς. Αλλά πώς θα γίνει. Όλοι αμείβονται ίσως και παραπάνω από αυτό που αξίζουν. Λίγοι, όχι, υπάρχουν 2-3 αυτή τη στιγμή που θα έχουν μέσα τους μια πικρία. Δηλαδή, κοίταξε, θα μιλάμε άνετα και θα μιλάμε και καφενιακά. Έτσι. Ο Πασχαλάκης αυτή τη στιγμή είναι αντικατάστατος. Και παίρνει, έχει ένα συμβόλαιο των 120.000, 150 παραπάνω δεν παίρνει. Αυτά όχι, δεν παίρνει. Τέλος. Είναι αντικατάστατος. Θα έχει μια πικρία σε σχέση. Λέγω τα παίζω όλα τα μάτς και έτσι. Θα γίνει. Θέμα χρόνου είναι αυτό να φτιαχτεί. Δεν άφησε πάω κανέναν έτσι. Κανένα δεν θα αφήσει, ειδικά που προσφέρει. Ωραία. Βλέπει τώρα κάποιος ότι ένα χαφ που πληρώνεται και παίζει, ότι ένα άλλο χαφ παίρνει 3 φορές τα λεφτά του. Εντάξει, θα γίνουν αυτές οι ανισορροπίες. Σε κάποια στιγμή θα φτούν όλα σε μια λογική σειρά. Πάρε το πρωτάθλημα, αγοράκι μου, και θα πάρει και τα πρίμψη. Όλα θα τα πάρει. Ο άλλο, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα περπατάς στον δρόμο και θα μοιράζει με τα κοσάρια. Δηλαδή, όπως το είπες. Όπως το είπες. Ο Άγιος. Λοιπόν, δώστε χαρά σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα για εσάς. Έπεται μετά η χαρά, η οποία είπαμε, η χαρά είναι αξία ανεκτίμητη. Για όλα τα άλλα υπάρχουν πιστωτικές κάρτες. Κυνηγάμε όσους λένε του Verbum Downside. Ποιο, δεν υπάρχουν αυτά, τίποτα, ούτε το αναφέρω, δεν βλέπεις. Ναι, το περνάμε χτύπητα. Άσε με το από όλοι με γίνει εδώ πέρα Απόστολη, ο Κύβλος και Μεθόδιος. Απαγορεύεται να κάνει ο ένας πάω. Όχι, κανένα offside δεν ήταν. Καλύπτεται 100%. Εντάξει, είπαμε. Έξαλλοι είμαστε. Έκλεισε το κομμάτι του. Όχι, δεν θέλω να παίζουν έτσι. Όχι σαν όθον. Γενίκευση του θέματος. Ναι.
πιστεύω ότι εκφράζω τις απόψεις των δύο τριτών των υγιών σκεπτομένων παοξίδων. Βγάζεις ένα διάταγμα, απαγορεύεται να δεις την offside οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πάγο. Ναι, αυτά τα δώσουμε όλα. Α, β, γ, δ. Αποκεφαλισμός μετά. Ναι, και... κατά τις 10 εντολές. Mm. Τι ωραία ήταν 10 εντολές. Και τελειώσαμε. Το ράλι με θύμιζε. Υπάρχει ταινία που είχε ανέβει Μωυσής στο Όρος Σινά. Κομμωδία, ή... Κομμωδία του Μέλ Μπρουκς. Ναι, Μέλ Μπρουκς, ωραία. Θεός. Ναι. Η ιστορία του κόσμου, λέγω. Ναι. Και παίρνει τρεις πλάκες ο Μωυσής. Και πήγε λάθος πλάκες. Και είναι από κάτω οι Εβραίοι. Λέει και ειδού οι 15. Του φεύγει μία, σκάει κάτω. Οι 10 εντολές. Έχετε και λίγο σύνε, ε. Γι' αυτό λέμε και να είστε στη ζωή σας χαμελέοντας, χαμελέοντες. Να προσαρμόζεστε εύκολα σε οποιαδήποτε κατάσταση. 15-10, ε. Ο Μπέλ Μπρουξ, κάνα το κορυφαίο σε εκείνη την ταινία, είναι ότι φεύγουν οι Βίκινγκς να πολεμήσουν. Έχουν προχωρήσει αιώνες, λέγονται μου. Φεύγουν, χαιρετάνε τις γυναίκες τους, χαιρετάνε και οι γυναίκες τους και έχουν τα κλασικά τα καπέλα με το κέρατο. Ναι. Και βγάζουν τα καπέλα και μένει το κέρατο. Στάβα να σε μια άλλη εποχή που ήθελε να ζήσει. Ρώμη, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Και τι να σου αστεί, Ρώμη. Αυτός που τις παρτούζες. Όχι, κατά πάντα, ρε. Να πιτρώνει μες στο ταξί, ακούνε για ούζα. Ναι, αυτή που... Ο άρχοντος σπιτιού, όχι κάτι χοντρό. Γιατί όχι, και εγώ ήθελα να είμαι αυτή. Εγώ ήθελα να είμαι χιλίαρχος τότε. Χιλίαρχος ήταν και πολύ καλά, αλλά και δεύτερος αιώνα, όπως πρέπει. Με ποια έννοια. Εκεί αυτό πάντως και όλοι ήταν για να του στείλουν. Η σύγκλητος. Σε είναι τρομερό, ότι μάλιστα η σύγκλητος και αυτά τα σκουπίδια όλα τότε. Πηγαίνανε να δολοφονήσουν με κάποιο φαγητό τον εκάστοτε αυτοκράτορα. Ήταν πάντο δοκιμαστής. Ο δοκιμαστής έτρεχε κάτι, πέθαινε και ανέβηκε με τι αηδία τον σπρώχναν και συνέχιζαν τη συζήτηση. Έπαιρνε στην κουταλιά, κλαμπ, νεκρός ο δοκιμαστής. Τον έδινε μια κλωτσιά και συνέχιζε τη συζήτηση. Τι γίνεται τώρα και πώς πάμε, πού θα κάνουμε εκστρατεία. Να, ο Αντώνης με την Κλεοπάτρα έχει ένα πρόβλημα. Την αγάπησε, πρέπει να πάμε εκεί πέρα, να την παφεύουμε πίσω. Αυτές τις Τριανδρίες και τις Διανδρίες. Λοιπόν. Και Σταύρο, ξέρεις τι είναι πολυκεντρικό. Τι. Πάρα πολυκεντρικό. Δεν πρέπει να είσαι πρώτος τελικά στη ζωή. Να είσαι δεύτερος. Να είσαι τόσο όσο εκεί κοντά. Κοίταξε τι είχε πει η Μοσχολιού σε ένα τραγούδι. Άκου το που πήγε το μυαλό μου. Γελίο μυαλό. Τίποτα, αν πάνε να με ελέγξουν για τρελό, θα βάλω μέσα, να το ξέρεις. Σίγουρα είναι αυτό. Είχε πει λοιπόν η Βίκη Μοσχολιού σε ένα τραγούδι, λες και είσαι δηλαδή του Σουλτάνου το παιδί. Όχι ο Σουλτάνος ο ίδιος που έχει έννοιες, προβλήματα, τον πρίζουν κάθε μέρα. Το παιδί. Το παιδί. Που, ναι. Τα απολαμβάνει όλα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, εσύ φύγε εσύ και τι ώρα περνάμε τώρα. Και τι θα φάμε. Ναι. Τι θα φάμε. Κομβική ερώτηση. Τι θα φάμε. Εσύ Σόφη, ήθελες να ζεις αυτή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που να είσαι στο κράτηρα Θεοδώρα, τι ήθελες. Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, ναι. Με Ουστινιανό, εξτάσει ναι. Του Νίκο και ελάτε και φύγετε. Ωραία πράγματα. Είχαν εξουσία και γυναίκε τότε. Καλά, μην φανταστείτε, είχαν μεγάλη. Εντάξει, ναι, αλλά. Με το χοντρέντε με στο μυαλό σου. Μετρούσε όμω από το να είσαι μια απλή γυναίκα. Ναι. Είχε κάποια δύναμη. Σταύρο, τώρα τι γίνεται. Εσύ δέχεσαι κατηγορίε, δέχεσαι κυνηγητό ότι ήσουν μέσα στον αποκεφαλισμό του Μιχέλ. Έτσι πάει αυτά. Ρε, όταν φεύγει κάποιο που δεν γουστάει. Τι δηλαδή έκανε, δε πώ. Υπάρχει αίσθηση να το καταλάβω κι εγώ ότι... αυτό. Καλά, εγώ δεν πίστευα στη δουλειά του. Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εσένα η δουλειά σου είναι να εκφράζεις τις απόψεις σου, τίμια και ωραία με την πένα σου, και όσοι θέλουν να στερνίζουν τις απόψεις σου, και όσοι θέλουν δεν τις δέχονται, δεν τις αποδέχονται. Αλλά σημασία έχει ότι και αυτοί... αληθινά γεγονότα. Ναι, και πώς ξέρουμε, και αυτοί που δεν δέχονται, όταν ακούσουν επιχείρημα. Ναι, αυτό λέω, εσύ επιχειρηματολογείς. Έχει επιχείρημα. Δεν λες δεν μ' αρέσει επειδή είναι με τα φορά γυαλιά. Επειδή είναι Σλοβάκος, αυτό... επειδή μια Σλοβάκα μια φορά μου είπε όχι ενώ την ήθελα σαν τρελός. Ναι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε και ποιο είναι το στάτος του ΠΑΟΚ. Ότι όλοι γύρω γύρω είμαστε μερμήγκια. Το κλαμπ είναι τεράστιο. Όταν το κλαμπ λοιπόν πρέπει να αποφασίσει για τη στελέχωσή του, δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Γιατί, τι να πάει να πεις σε αυτό που έχει βάλει 150 εκατομμύρια, θα κάνεις αυτό. Θα σου πει να. Δεν θα σε απαντήσει. Ναι, αυτό. Δεν θα σε δει. Δεν σε βλέπει έτσι και. Και είναι και πολύ λογικό. Ναι. Και πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που έχουμε καταλάβει ότι είναι και εγωκεντρικός. Βεβαίως. Και καλά κάνει. Εγώ μπορώ να είμαι χειρότερος από αυτόν. Εγώ και εσύ και οποιοδήποτε. Καταλαβαίνεις. Ο άνθρωπος μοιράζει αφιδώς χρήματα σε όλους. Η καινούργια μέρα του Άρη, πώς τη βλέπεις, να πούμε και για Άρη, να πούμε και για Ηρακλή. Εντάξει, εγώ την Παντελήδη τον ψιλοσέβομαι. Ναι. Ψιλοκαθαρό το θεωρώ δηλαδή. Όχι, όχι. Έχει, βγάζει μια γλυκιά ηρεμία. Ναι. Έχει ένα background σε ομάδες βέβαια που δεν είχαν την απέτηση νίκης.
Εδώ τώρα είναι το, η λεπτή γραμμή. Και είναι και το μεγάλο του στοίχημα. Τώρα η μεγαλύτερη ομάδα που έχει πάει είναι αυτή. Mm-hmm. Κοίτα, για μένα, σαν στάτους ο Αστέρας Τρίπολης τη δομή χρονική στιγμή είναι πάνω από τον Άρη. Σαν στάτους σημερινό. Ναι. Γενικότερα όμως. Ναι. Σαν δυναμική, σαν ο Άρης είναι μεγαλύτερη ομάδα. Να ξεχωρίζουμε όμως τι είναι ο καθένας και το timing. Mm. Ο ένας είναι 15 χρόνια στην Αθηνική, ρε φίλε, και παίζει Ευρώπες. Είναι στην πεντάδα, είναι το ένα, είναι το άλλο. Βέβαια είναι μια πόλη που έχει 1500 φιλάθλους σύνολο. Αυτό είναι τραγωδία όμως, φίλε. Τώρα μιλήσαμε έτσι λίγο για την Τρίπολη. Οι κλειστές κοινωνίες είναι κακές κοινωνίες, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάτσε εδώ στο Ντόκβιλ με την Νικόλ Κίτμαν. Ένα πολύ δύσκολο τριέλ, πολύ δύσκολο έργο να το δεις, αλλά σου δίνει τον καθρέφτη το πόσο δύσκολη είναι η κλειστή κοινωνία. Ωραία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στην Τρίπολη που όντως δημιουργήθηκε μια υποχρέωση νίκηση, δεν ανταπεξήλθε. Εντάξει. Και μπήκε και ο παράγων τύχη που λέμε ότι πάντα ναι, είχε, είχε γκίνια. Αλλά όλα αυτά ξεχνιούνται. Ναι. Σε 10 μέρες όλοι θα έχουν χάσει και την τύχη και τα πάντα. Mm. Όλοι θα είναι στο ρεζουμέ, στο ρεαλιστικό. Mm. Θα το βλέπουν στο πάτο της ομολογίας. Mm-hmm. Τον Αστέρα Τρίπολης για πολύ καιρό ακόμη. Γιατί θέλει νίκες για να θέλει πολλές νίκες. Πολλές νίκες. Θέλει 2-3 νίκες μήνυμα. Ναι. Να πάμε λίγο και στον Ηρακλή και στον Ελευθερόπουλο. Τι δέσιμο ιδιαίτερο είχε ο Ηρακλής με Ελευθερόπουλο, κάτι τέτοια. Ότι ήθελε πολύ να. Εντάξει, ο Δημήτρης δεν δούλευε. Τώρα βρήκε μια ομάδα που έχει προοπτική ανόδου. Είναι όχι, είναι παιδί... μεγάλη ευκαιρία για τον Ελευθερόπουλο και αυτή. Είναι μυστήριο... ωραίο πράγμα να συνδέσει το όνομά σου με την άνοδο κάποια ομάδα. Ναι. Καλά, ο Βοσνιάδης που έφυγε από τον Ηρακλή τώρα με 500 ανόδους έχει συνδυάσει το όνομά του. Εντάξει, ο Βοσνιάδης δεν έδεσε, φίλε, η χημεία. Ναι, εντάξει. Υπήρχε μια άρνηση από το δεν ήταν συμπαθής. Ναι. Δεν ήταν συμπαθής. Τους βγάζαν άρνηση. Ναι. Και όταν στιγμή. Συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει περιθώριο επιτυχίας ούτε μισό της 100. Εντάξει, στο μισό κακό φαίνεται σαν να είναι 1000 κακά ναι. Και τα 100 καλά φαίνονται σαν να είναι μισό καλό. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, ο Δημήτρης ένα παιδί παίζει ανοιχτά. Δεν ξέρω αν αυτό ευνοεί στο Ηρακλή ή όχι. Ξέρεις, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Παίζω ανοιχτά ναι. Και τους αναπλώνω, μεγαλώνω το γήπεδο. Έτσι κάνω, ράνω. Καλά, θα καθόλου έχει ναι. Την δικιά τη φιλοσοφία. Έχει αυτή τη φιλοσοφία. Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, φίλε, σε ένα Τρίπολη που ήταν στην Τρίπολη, Παναθηναϊκός, που ψήφισε ο Παναθηναϊκός 0-4, έχει ανεβάσει τον Τρίπολη στα 40 μέτρα. Ωραία. Αλλά έτσι παίζει. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν παίζει κακό ποδόσφαιρο. Στη Βέβαια ήταν καλό. Αλλά στην Ελλάδα επικροτείται το καλό ποδόσφαιρο ή το αποτέλεσμα. Όχι, το αποτέλεσμα. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εδώ τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εδώ είναι το θέμα. Πάντως είναι εκπληκτικό παιδί. Άσε τώρα το παρελθόν στον Ολυμπιακό και, και τι έγινε. Και τι έγινε. Αφού ξέρει η κοινωνία μας. Είχε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή, το που θυμάμαι έτσι, ήταν ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένα φάουλ του Κώστα Φραντζέσκου. Έκανε μια υπέροχη απόκριση. Και πηγαίνει και τον αγκαλιάζει, τον φυλάει. Έχει παίξει τον Ηρακλή Ελευθερόπουλο. Δεν ξεχνάμε. Ναι, βέβαια, πέρασε. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή. Θέλω να μου πεις, από αυτές τις δεκαετίες, 70, 80, 80, 90, έτσι, παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι, μια διάδα, όχι δηλαδή με πέντε, διάδα που σε γοήτευε έτσι με στο μυαλό για διάφορους, για τους δικούς σου λόγους. 70-80 ας πούμε. 70-80, έφυγε, δεν έχω παραστάσεις. Το 75 γεννήθηκε. Ωραία, άστο 70-80. 80-90. Κωστίκος Καρτάδος. Κωστίκος Καρτάδος. Και ξέρεις και για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν νέοι, το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το παίρνει αμέσως μόλις σταματάει ο Κούδας. Ναι, ναι. Ο Κούδας σταματάει το 84. 83-84 ναι, σεζόν. Λέμε όλοι, βάλτε μια φωτογραφία να τη βλέπουμε για να παίζει και ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ναι. Οπότε είπες 80-90. 80-90 κατά τους Κωστίκους. 92.000. Έτσι όπως έρχεται στο μυαλό που θέλω αδίαστα. Τι βγάζει το μυαλό σου. Φραντζέσκο Γουχού. Ναι, Φραντζέσκο οπωσδήποτε δεν γίνεται να μην πει. Ο οποίος Φραντζέσκος ήταν ιδανικός αυτόχερας. Ναι, με την έννοια ότι απολάμβανε καθολικής εκτίμησης όλων των παοκτσίδων. Ένα απίστευτο χάρισμα αυτό που είχε με το χτύπημα φάουλ. Για μένα καλύτερο στα χτυπήματα φάουλ, θα το πω και πέστε μου εσείς ότι λέω η Ευρωσιλία και από τον Πλατινί. Θυμάσαι τι γινόταν, Ευεστάδο. Κερδίζαμε το φάουλ. Έτσι, γκολ κανονικά. Γκολ. Πρώτα απ' όλα έπεσε όλη η ομάδα και κερδίσουμε φάουλ. Δηλαδή αυτά τα ξυστά out που λέμε τώρα οι sportcaster, που λες εσύ, καλό φάουλ. Δεν υπήρχαν. Τα καλά του Φραντζέσκου ήταν, δεν τα συζητούσαμε καθόλου. Τα ξυστά, που ήταν ξυστά όλα. Έτσι. Γιατί είχε ένα χάρισμα και στις δύο γωνίες. Ναι, ρε, όπου ήθελε την έστειλε. Πάνω, την έστειλε όπου ήθελε. Η τεχνική του ήταν τέτοια. Στα πέναλτι, ξέρει ότι έχει πιο κακό ποσοστό από ό,τι στα πέναλτι ήταν κακό. Κακό. Όλοι οι αριστεροπόδαροι είναι κακοί στα πέναλτι. Να ξέρει αυτό. Θα το ψάξω. Οι αριστεροπόδαροι είναι κακοί στα πέναλτι. Να το θυμίζω ότι και ο Χατζηπαναγής χάσει το πέναλτι στο τελικό του 76. Σε εκείνο το εκπληκτικό μάτσο που είχε κάνει. Που από τη μάτσα το θυμάμαι. Πώς να το θυμάσαι. Πώς, τι λες τώρα. Αυτά να πάρεις να τα δεις όμως τα μάτσα.
Ήταν πολύ ωραίο μάτσο εκείνο. Δεν τα έχει πουθενά. Όχι, ρε φίλε, πες να το δεις ένα Ολυμπιακό Ηρακλής το 76. Πήγα στην παράταση 4-2, 4-4, τα πέναλτι. Πολύ ωραία περίπτωση. Θα μπορούσε η ΕΡΤ, φίλε, με το αρχείο που έχει, να κάνει μια ρετρό, ένα ρετρό δίωρο, 2 ώρα το βράδυ. Που δεν βλέπει κανένα, αφού τα έχει τα αρχεία. Φανταστικά μάτσα αυτά. Όπως και το Ηρακλής Καστοριά. Με το Λάκτο Σημοφαβίδη. Το 80. Το 5-2. 5-2. Ματσάρα απίστευτη. Και ξέρεις, εκεί ξέρεις ποιος έπαιζε στην Καστοριά. Ε? Παράσχος. Ο Δίντσικος. Δίντσικος, ναι. ΑΕΚ, ναι, ΑΕΚ. Ο οποίος τώρα έφτασε σε τέτοια άθλια οικονομική κατάσταση και μόνο στα παγκάκια. Πεχτούρα ήταν ο Δίντσικος. Μάμα, χρόνια στην ΑΕΚ. Χρόνια στην ΑΕΚ. Και η Καστοριά όλοι ένας και ένας. Σαρκάνης κάτω από τα δοκάρια. Να μου πούμε λίγο για Καστοριά. Ναι. Έτσι, Σημεοφοβίδης με τα πλάγια που έβαζε τα γκολ. Ο γνωστός δικηγόρος. Ο Παράσχος. Κεντρικός αμυντικός. Ναι, ναι. Είχε ίδιο μουστάκι, δεν αλλάζει αυτό. Ναι, Τσιερώνη στα γκολ. Τσιερώνη, είχε πολύ σημαντικό. Τσιερώνη πήγε μετά στον Αθηναϊκό. Τσιερώνη δεν έκανε μεγάλη μεταγραφή, δεν πήγε σε μεγάλη ομάδα ποτέ. Ο Αθηναϊκός τη δεκαετία του 90, και μετά θα συνεχίσουμε με τις άλλες δύο δεκαετίες του Πάου, λες, τότε έκανε μια χρονιά μαγική όταν έπαιξε με τη Manchester United. Έτσι. Έχει μέσα ένα μπονκ ξένο, τον Τζαλακώστα, το Σαρκάνη τερματοφύλακα που είχε τον Παναθηναϊκό, τον Χρήστο το Δημόπουλο. Ένα Σπίνουλα. Σπίνουλα μια φορά. Ναι, Σπίνουλα. Ναι, τέσσερα γκολ φάγαμε με Σπίνουλα. Ναι. Με Σπίνουλα, ναι. Ναι, και από πίσω από τον πάγκο ήμουνα. Τι Πινελί. Τασιόπουλο. Ναι, Βελί. Μετά πέρασε και τον Πάο. Βελί είναι πιο μετά. Η καλή χρονιά του Αθηναϊκού δεν έχει. Χατζιαγγελή. Χατζιαγγελή. Αυτή λοιπόν η ομάδα είχε ανέβει από τι κατηγορίε τη, ανέβαινε σκούπα γενική. Όπω είχε κάνει κάποτε και ο Χαραβιακό που δεν έφτασε στην Αλφα Εθνική ο Χαραβιακό. Ναι, με νόνιλημα. Όπω είχε κάνει η Κέρκια που ανέβηκε τι κατηγορίε με φασκούπα γενική. Ο Πλατανιάς. Τέλος πάντων. Καλονί. Ναι, καλονί. Εγώ αυτές τις ομάδες ανέβηκα μαθηματικό και δεν τις έβγαινε. Ανεβήκατε καλά, κάνετε ξαναπέστε τώρα. Τι να δω, τα δύο άτομα. Ούτε οι ομάδες τους δεν πάνε. Ξέρεις τι ωραία αποστολή ήταν η Καλονί. Εντάξει, τώρα πας για βόλτα σου μιλάς. Πάνε για διακοπές. Για να κλείσουμε, εκεί κατάλαβα το τι κονόμα παίζει με το μεταναστευτικό. Το βάλουμε και πολιτικό μέσα, όχι να πάμε στις άλλες δύο δεκαετίες. Πολύ ωραία είστε. Φραντζέσκο Γουχού είπε. Ναι. Και μετά ανέβατε τη δεκαετία 2000-2010. Έτσι θέλω να την άνω στο μυαλό πώς έχει κεντρικές φιγούρες στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, 2010 θα πάει στη χρονιά του Σάντος, θα είναι με. Και ξένο μπορείς να πεις, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι. Να είναι Έλληνα. Γκαρσία Κονσεϊσάου. Όπου Γκαρσία δεν τον έχω ποτέ. Είναι. Εγώ θέλω να ψάξω και να μου πεις λίγο αναλυτικά μετά σε αυτά τα Google. Θέλω να μάθω συμμετοχές του Γκαρσία στον ΠΑΟΚ ακριβώς. Γιατί έχουμε από την άλλη πλευρά. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου σε αυτό το παίκτη. Άκου να δεις. Εγώ ποδοσφαιρικά δεν θέλω ότι ο Γκαρσία έπαιξε και τα 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Θέλω ότι έπαιξε τα 2. Την δεύτερη και την τρίτη χρονιά του. Τι, σε έναν αυτή την έντονη προσωπικότητα, τι. Εμένα αυτά φίλε αν... ξέρεις, όχι, ρε, δεν με καλύπτουν. Ούτε αυτές οι μπουνιές και τα τέτοια. Και εμείς τα κάνουμε αυτά, δεν παίρνουμε 600. Οι μπουνιές, να είναι τα φάουλ και να διώχνουν την μπάλα μακριά και τέτοια είναι έξω από τη ζωή μου. Εμείς θέλουμε ποδοσφαιριστές ποιοτικούς. Προσφορά ουσιαστική εντάξει, στην ομάδα. Εγώ επειδή είμαι τον Χαφ πάντα, ωραία, είχα πει top το Σολνέν που δεν έκανε ποτέ λάθος. Σολνέν, ωραία, γιατί, γιατί παικτικά, ποτέ λάθος. Πώς το λένε, παικτικά και με βάση τις εντολές του προπονητή, ο Σολνέν ήταν ό,τι ακριβώς θέλει. 100%. Αν μιλήσει ο Σάντος, θα τον ακούσει τον Σάντο, πάθει σοκ τα πειλά για του Σολνέν. Έκλαιγε. Ναι. Διθυράμβος έλεγε αυτό. Μα τι, τον είχε μπροστά από τον Λίνο να συμμαζεύει τον Λίνο. Χτυπούσε κανένα φυτόλο ή έπαιρνε καμιά κόκκινη, τον έβαζε ξάρι. Μια δίνει ακμή για τον Λίνο. Αναμφίβολα μέσα στους δύο κορυφαίους αριστερά από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε αγόρι μου, αλλά έπεσε ψηλά. Ναι. Καλά έκανε, αφού αυτά τα στοιχεία του. Μακάρι να χαμηλώσει. Κάποιος έπρεπε να το εννοείται. Κάποιος έπρεπε να το καλύπτει. Κάλυπτε. Και ωραία. Η δεκαετία που διανύουμε. Εδώ φίλε, λίγο ακόμα είμαστε λίγο ερμαφρόδιτοι. Είμαστε λίγο μυστήριοι εδώ. Δεν έχεις βγάλει κάποιον που να ξεχωρίζει. Όχι, γιατί κανείς δεν έμεινε πολύ. Ναι, ναι, αυτό έχεις δίκιο στο. Όταν λέμε για ταυτότητα ομάδα και για χαρακτηριστικά ομάδα. Έχει 3-4 χρόνια μήνυμου στην ομάδα. Το 3-4 είναι τίποτα. Ναι, μπορεί κάποιο να. Ο Φραντζέσκο δεν έπαιξε. Ο Κλάους έπαιξε πολλά χρόνια. Αλλά... Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο Κλάους. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή του έχω τεράστια δυναμία και μου σπάσε τα νεύρα, ξεχνάω, δεν θέλω να τον αναφέρω. Καταλαβες. Ξέρεις την πινελίκη που φάει για τον Κλάους. Δεν και τα μοιραζόμασταν στο συμβόλαιό του. Εγώ να ξέρει, εγώ ήμουν αντίθετο με τον Κλάους. Όταν γύρισε πίσω από τον βανδανισμό του Πανσαραϊκού, λέω τι κάνει τώρα, τι κάνει, τι φεύγει πίσω. Ήταν επιλογή δική του, αυστηρά και μόνο. Έλεγε θα φέρουμε πίσω τον Κλάους, τον πιστεύω άρρωστα. Έτσι, και ρήμαξε τα δίχτυα, τα έσπασε. 150 και θα ξαναπούμε αυτό, είναι άδικη η συμπεριφορά και το μένος
πολύ μεγάλου ποσοστού του ΠΑΟΚ εναντίον του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος είναι κακός. Είναι κακή αυτό. Επειδή έτυχε. Ο κόσμος, όχι όλος ο κόσμος. Να σκοράρει ένα χρόνο, να μην μπαίνει μπάλα και. Και όμως λέμε, ένα χρόνο δεν σκοράρει, το λέει κανείς. Έτσι ακριβώς. Και είναι το Αλάνι και η Αλανάρα και να είχαμε να λέγαμε. Αν δεν έβαλε κολοκλάο στην ομάδα. Αν δεν έβαλε. Και ένα χρόνο ακόμα να έμενε. Έτσι. Εγώ πιστεύω θα περνούσε το Σαράφι. Τα 136 γκολ θα τα περνούσε. Γιατί ηλικιακά είχε όλες τις δυνατότητες. Σήμερα που μιλάμε. Ο Κλάος είναι 31 ετών. Σήμερα, τώρα που μιλάμε. 88, 30 είναι. 30 είναι. 88 είναι. Φτάσαμε στο τέλος. Έτσι. Και επειδή υπάρχει μια πληροφορία, πρέπει να τη συζητήσω μαζί σου πρώτα για να μην τσιρίσω στον αέρα. Ναι. Εντάξει. Off the record. Off the record. Κλείνουμε. Η Goal Bet, το αριστούργημα, το στοιχηματικό αριστούργημα που επισκεφτήκαμε σήμερα. Ο Πάπλο Πικάσο, άμα ζωγράφιζε μια, ναι, μια στοιχηματική. Ναι. Και την άφηνε να πνάξει στους αιώνες των αιώνων. Τις μπίτες, μυστήριες και αυτά. Ναι. Θα βάζει goal bet. Έτσι ένα ωραίο goal bet. Παύλο, by Παύλο Πικάσο. Ναι. Πώς δεν το έκανε, ότι να τον αναστήσει μία, αντί να τον κάνει, να τον γραφήσει μία. Διαστημικά θα τον ζωγράφιζε. Θα κλείσουμε με ατάκα του Ντίνου του Ηλιόπουλου, σε εκείνη την αυλή. Έχω τα σπίρτα, βάζει τα τσιγάρα. Πάμε, φιλιά του Μπόλου.